Μερικές τεχνικές δυσκολίες με το δίκτυο. Καλησπέριζουμε το κοινό για άλλη μια φορά. Λοιπόν, πρωτού γίνει μια διακοπή του stream, συζητούσαμε για το πως η Paizo ξεκίνησε ουσιαστικά να ενισχύει το πως ξεκίνησε το Pathfinder. Όπως εξηγήσουμε και στο προηγούμενο πρωτού διακοπή το stream, καλησπέριζουμε το κομμανταρά και το CCWR. Η Wizards αποφάσισε μετά την 3,5 ουσιαστικά 3,5 έκδοση κανόνων του D&D να μεταβεί στην τέταρτη έκδοση, η οποία ήταν σημείο καμπής, διότι μετατρεπόταν από OGL, όπως λεγότανε, το οποίο μεταφράζεται είναι πραγματικά το Open Gaming License, το μετέτρεπε σε κλειστό οικοσύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Επί της ουσίας ότι η Wizards και μόνο η Wizards είχε δικαίωμα να εκδίδει οποιοδήποτε υλικό πάνω σε αυτό το σύστημα, για να στο σύστημα, το ευρύ σύστημα κανόνων. Μέχρι και την 3,5 υπήρχαν πάρα πολλοί εκδοτικοί οίκοι εκτός του της Παΐζο που έβγαζε επιπλέον υλικό, οι οποίοι βάζανε βγάζανε πάρα πολλά βιβλία και supplements, όπως λέγονται, για το κανόνες του D&D. Ομολογουμένως πάρα πολλά ήταν αφιβόλου ποιότητας, αλλά αρκετά ήταν αρκετά καλά. Η Wizards επικαλέστηκε αυτή την πτώση της ποιότητας, εν πάση περιπτώσει, για να προσπαθήσει να προστατεύσει το ίδιο της το προϊόν. Η τέταρτη έκδοση ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη, είχε πάρα πολύ φανατικούς οπαδούς, αλλά και φανατικούς πολέμιους, και δεν διστάζω να πω ότι ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Η Paizo, που μέχρι τότε έβγαζε το περιοδικό Dungeons και το Dragon, Dungeon και Dragon δεν ήταν, δύο διαφορετικά περιοδικά, τα οποία αρχικά ανήκαν σε Wizards, αποφάσισε να ξεκινήσει ένα τεράστιο playtesting σε μια έκδοση κανόνων του D&D, η οποία βασιζόταν στην 3,5, αλλά δεν πήγαινε λίγο παραπάνω, γιατί και η 3,5 είχε κάποια ζητήματα όσον αφορά την εξισορρόπηση, μετά από πάρα πολλά supplements που είχε βγάλει η ίδια η Wizards. Έβγαζε περίπου κάθε μήνα ή δίμηνο, κυρίως για τις κλάσεις και αυτά, είχε καταλήξει να είναι engine creation εντελώς η όλη διαδικασία του D&D στην 3,5. Προσπάθησε να επαναφέρει λίγο κάποια προβλήματα, να τα διορθώσει και να επαναφέρει τις pure classes, για παράδειγμα, στο προσκήνιο, γιατί είχε καταντήσει πλέον ο χαρακτήρας να είναι ένας πασπαρτού από διάφορα prestige classes στην 3,5. Αυτό. Το Pathfinder απέκτησε πάρα πολύ κοινό. Ήταν μέχρι τότε το μεγαλύτερο playtesting που είχε γίνει παγκοσμίως. Αυτό τέλος πάντων ισχυρίζεται, υπάρχει με πάρα πολλούς playtesters ταυτόχρονα για να δουν να εξετάσουν τους κανόνες.
βγήκε ένα ογκοδέστατο βιβλίο, το οποίο ήταν το Core Rulebook, το οποίο συγκέντρωνε δύο βιβλία όπως παραδοσιακά είναι στο D&D. Το ένα ήταν το Player's Handbook, όπως θα λέει κάποιος, στο παραδοσιακό Dungeons & Dragons, και το άλλο θα ήταν το Dungeon Master's Guide. Όλα αυτά ήταν σε ένα, μαζεμένα σε ένα Core Rulebook, γύρω στις 600 σελίδες. Αν δεν απατώμε. Το έχω εδώ πέρα στην βιβλιοθήκη. 575 σελίδες σύνολο. Και είναι ξεχωριστό Monster Manual, το οποίο, το λέγανε Paste Writers, για να μην αντιγράψουν το copyright με τους Wizards. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάρα πολλές περιπέτειες, τις οποίες ομολογουμένως δεν ακολούθησα, ούτε τα supplements. Παρ' όλα αυτά βγήκε το Kingmaker, το οποίο και απέκτησε από την Outcut Games, ρούσικο στούντιο, στούντιο ρωσικής προέλευσης. Απέκτησε ψηφιακή μορφή μέσω αυτού του παιχνιδιού. Φυσικά υπάρχει και ένα Kickstarter πρόσφατα, το οποίο ήταν άκρως πετυχημένο, και θα έχουμε και μια δεύτερη συνέχεια στον κόσμο του Pathfinder. Το Kingmaker, στο Kingmaker ασχολήθηκε και ο Avalon όσον αφορά τα αφηγηματικά. Ενώ είναι γραμμένο στην Unity, η οποία φαίνεται να ήταν και η μηχανή επιλογής για αρκετά παιχνίδια τα οποία ήθελα να πιάσουν αυτή την ατμόσφαιρα και το αίσθημα των παλαιών Infinity Engine Games. Ποιος θα είναι ο στόχος αυτού του stream? Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα mock character creation. Θα χαθούμε λίγο στις επιλογές. Έχω φτιάξει μόνο δύο χαρακτήρες, δεν ξέρω αν είμαι ευχαριστημένος ή όχι μαζί τους, αλλά μπορούμε στόχος να τους φτιάξουμε όλοι μαζί με το stream, να πάρουμε ιδέες και να δούμε και λίγο και το σύστημα εντάχει. Το Pathfinder, να σημειώσω εδώ πέρα, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν θα πρότεινα επουδενή σε κάποιον αρχάριο παίκτη ο οποίος θα ήθελε να ασχοληθεί με pen and paper role playing games, ακριβώς γιατί είναι υπερβολικά χαοτικό και έχει πάρα πολλές επιλογές που πελαγώνουν έμπειρους παίχτες, πόσο μάλλον αρχάριους. Από πλευράς δυσκολίες θα διαλέξω τη φυσιολογική, δεν είμαστε για σκληρά πράγματα πλέον, άλλες εποχές, και φυσικά θα φτιάξουμε καινούριο χαρακτήρα. Πορτρέτα. Θεωρητικά υπάρχουν. Έχω φορτώσει mod με καινούργια πορτρέτα, μάλλον είναι in-game. Προς τα παρόν θα βάλουμε ένα placeholder πορτρέτο. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ούτως ή άλλως αυτά τα αλλάζουν. Όχι, έχει πάρα πολλά μαλλιά. Αυτό σίγουρα είναι ένας NPC. Εντάξει, έχει μια τυπική αρέωση. Αυτό πιστεύω είναι εντάξει, δεν είναι αρκετά καραφλός, αλλά τι βγάζει. Races. Λοιπόν, η πρώτη διαφορά του Pathfinder με τον Dungeons & Dragons ήταν στο ότι όλες οι φυλές, τα διάφορα γέννη τέλος πάντων οντοτήτων στον κόσμο του Golarion, όπου διαδραματίζεται και το Pathfinder,
κερδίζουν bonus. Bonus ability score. Για όσους παλιούς θυμούνται το στο Dungeons & Dragons, υπήρχαν μόνο συγκεκριμένες φυλές οι οποίες κερδίζανε ένα συν 2 στο ability score. Οι human σίγουρα δεν ήταν από αυτούς. Ήταν οι elves, οι οποίοι κερδίζανε σε dexterity, παραδοσιακά στην 3 και 3,5. Με διάφορες αλλαγές ήταν οι dwarves, gnomes, halflings και τα half orcs. Ας πούμε το half elf ποτέ δεν κέρδιζε συν 2 στο ability score. Δεν υπήρχε λόγος να διαλέξεις half elf παρά μόνο στο παρά μόνο για το RP. Φίλε κομμεντάρα, συμφωνώ με το άσημα, ήταν ένας από τους χαρακτήρες που είχα φτιάξει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα άσημαρ. Τα άσημαρ είναι παραδοσιακά μια μπασταδεμένη φυλή όπου στο φιλογενετικό της δέντρο επισήρθε κάποια κοσμογονική δύναμη, συνήθως καλής προέλευσης, celestial, που δίνει κάποιες υπερφυσικές ιδιότητες σε αυτήν την φυλή και έχει κάποια ροπή προς το καλό, συνήθως. Είναι ενδιαφέροντα τόσο τα άσημα όσο και τα tieflings. Τα tieflings τα έχει κατεξοχήν ως περισσότερο κακά εάν δεν τους καρφώνει η ουρά, η οποία είναι και μητερή, μπορεί να το κάνει και κυριολεκτικά. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα άσημα. Φυσικά το καλό με, με το Pathfinder Kingmaker είναι ότι δεν σε πηγαίνει βήμα και ακυρώνει τα πάντα. Μπορούμε να διαλέξουμε την κλάση και το άσημα, ή μπορούμε πρώτα να διαλέξουμε την κλάση και μετά να διαλέξουμε την φυλή, και αυτό αλλάζει. Θα διαλέξουμε ένα, δεν θυμάμαι, έχει κάπου randomize. Να τον κάνουμε λίγο, να τον κάνουμε, ας διαλέξουμε αυτό, βάλουμε τυχαία, τον κάνουμε λίγο πρασινούλι. Είπαμε θα τον κάνουμε φαλακρούλι, ελπίζω, okay. Να έχει μια μεγαλοπρεπή γενιάδα τουλάχιστον, να είναι λίγο έτσι αντίστροφο hairline όπως λέγεται. Και φυσικά συνάδει με τους καιρούς, οπότε μπορούμε να το κάνουμε μπλε. Πάμε να το κάνουμε μπλε. Γιατί όχι. Αναρωτιέμαι αν... Έσχος. Το θηλυκό δεν έχει beard. Δηλαδή πού φτάσαμε. Λοιπόν, left-handed. Στη λεπτομέρεια προσέξτε εδώ πέρα το posture, τη στάση σώματος. Λοιπόν, πάμε για κλάση. Εδώ ξεκινάει και γίνεται ο πρώτος χαμούλης στο Pathfinder. Έχω περάσει mod το οποίο θεωρητικά δίνει περισσότερες κλάσεις. Θεωρητικά. Δεν βλέπω κάτι. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το Pathfinder είχε πέραν των pure classes, δηλαδή μπορείς να βάζεις barbarian και να πεις ότι είσαι barbarian. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα και είχε ξεχωριστό ξεχωριστή ειδίκευση για κάθε περαιτέρω κλάση, αλλά αυτό δεν θεωρείται ότι ήταν prestige class. Απλώς ήταν μια τροποποίηση της κλάσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όχι για αποτέλεσμα, είχε επίδραση πάρα πολύ στο design της 5ης έκδοσης Dungeons & Dragons. Δηλαδή
ο δανειστής έγινε δανειζόμενος. Και το πήρε αυτό γιατί η Wizards το πήρε για την πέμπτη έκδοση και έχει διαφοροποιήσεις τώρα κάθε κλάση. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε λίγο να δούμε τουλάχιστον πώς έχει επίδραση στο εικαστικό του θέματος. Οι Bards, Archaeologist, Thundercorn, Flame Dancer. Απογοητεύομαι που δεν έχει ένα Seducer, γιατί όλοι για κάποιο λόγο παίρνουν Bard μόνο και μόνο για να κάνουν σεξ με όλο τον κόσμο. Θα πει, ή τουλάχιστον αυτό βγαίνει στα social media. Κληρικός, Δρουίδης, Fighter, Inquisitor. Είχαμε μια κουβεντούλα secondary call, θα το αφήσουμε έτσι ή μπορούμε να το κάνουμε και κόκκινο εντελώς. Αυτό είναι το secondary στην κάπα. Nobody expects the Spanish Inquisition. Inquisitor, από ό,τι είπε ένα μέλος της κοινότητάς μας, είναι γενικά διάφορο. Ο κινέτησιστής, κινέτησιστ, καινούργια κλάση, δεν έχω καμία ιδέα απολύτως. Δεν υπήρχε στο core rulebook νομίζω του Pathfinder, αν θυμάμαι καλά. Ο προηγούμενος χαρακτήρας που είχα φτιάξει ήταν όντως Άσημαρ και ήταν Magus Eldritch Scion, με στόχο να γίνει ένα ωραίο υβρίδιο μεταξύ πολεμιστή και spellcaster. Στο ένα χέρι spell, στο άλλο χέρι σπαθάκια. Monk, Jiu-Jitsu, θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά, απλώς με πρώτο εικαστικό. Παλαδίνος, ομολογώ ότι ήταν μια κλάση η οποία πάντα μου άρεσε να παίζω στα RPG, πιθανότητα γιατί ο παλαιότερα ο σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι όπως το έβρισκα στα RPG, ήταν λίγο πιο απλοϊκός και ήταν πολύ απλό, πατούσες ένας όλους διαλόγους ή απλώς έλεγες το πιο... επέλεγες την πιο πασιφανή πρόταση τέλος πάντων ως καλή και έπαιρνε την επιβράβευση, είχες πολύ καλό reputation και ούτω καθεξής, αλλά πλέον το θεωρώ λίγο βαρετό gameplay, τουλάχιστον όπως υλοποιείται στα computer RPGs. Στο pen and paper έχει ενδιαφέρον να παίζεις ένα paladin όταν δεν το κάνεις όλα για το charity και όλα για τον νόμο. Rogue, Slayer επίσης είναι ένας αρκετά ενδιαφέρον χαρακτήρας. Νομίζω έχει 2 weapon fighting και έχει και τα σνικά τάξη του Rogue, αλλά έχει και διάφορα talents. Φυσικά υπάρχει Sorcerer και Wizard. Και έπειτα υπάρχουν και τα διάφορα prestige classes που υπάρχουν στα... μπορείς να ξεκλειδώσεις την πορεία. Εάν έφτιαχνα χαρακτήρα και συνήθως, όχι συνήθως, το playthrough το οποίο θα στόχευα στην αρχή ως πρώτο του Pathfinder, μιας και θα είναι playthrough, κανονικό. Τώρα άμα είμαι αυτό με το χαρακτήρα ή όχι θα δούμε, brainstorming κάνουμε ούτως ή άλλως. Chaotic good θα πάει. Το lawful είναι λίγο περιοριστικό. Αν όχι neutral good. Θα το επιλέξουμε κιόλας γιατί έχει ακόμα και η απεικόνιση των alignments στο Pathfinder, στο Keymaker είναι πολύ όμορφη. Το stream λέει είτε Bard είτε Monk. Για να δούμε. Βάρδος, Αρχαιολόγος.
Ας δούμε το απλό βάρδο για αρχή. Προφανώς το Pathfinder συνεχίζει από το Dungeons & Dragons. Έχουμε τα saving throws. Εξηγεί κιόλας και τι κατά κύριο λόγο, ποιος είναι ο ρόλος που επιτέλεσε να πάρει ο βάρδος. Αν λέγαμε druid, ας πούμε, θα λέγεται divine caster, που σημαίνει ότι πήγε τους spells και το κύριο στατιστικό είναι το wisdom. Arcane είναι, για το βάρδο είναι συνήθως το καρίσμα, δεν είναι το intelligence. Για τους wizards, για παράδειγμα, που είναι και ίδια, είναι το intelligence. Καλωσορίζουμε και το Great Old One στο chat μας. Να επισημάνουμε ότι έχουμε περάσει το turn-based mod, για να μην υπάρχει εμφύλιο στο chat. Ο Paladin, για παράδειγμα, είναι Divine Caster. Ο Fighter τον έχει ως τίποτα. Δεν τον έχει ως Caster. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο βάρδο. Αυτό που λέγαμε, έχει Fortitude Saving Throw, Will και Reflex. Αυτά είναι τα bonus που παίρνει ως κλάση και φυσικά αυτά καθορίζονται και από αντίστοιχα το Constitution για το Fortitude Saving Throw, το Wisdom για το Will Saving Throw και το Dexterity για το Reflex. Επειδή υπάρχει δράμα στο chat, να σημειώσω ότι το mod το πέρασα, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει με ένα πάτημα σκουπιού, δεν θεωρώ ότι είναι κακή ιδέα να υποφολείσαι από τα θετικά και των δύο συστημάτων από τη στιγμή που μπορείς να το κάνεις, από το να έχεις, να είσαι κολλημένος με ένα σύστημα, είτε είναι αυτό το turn-based, είτε είναι το real-time with pause και όποια είναι τα αρνητικά που θεωρώ. Το real-time with pause δεν έχει αρνητικά. Το διόρθωσα, Great World, Great Old One. Λοιπόν, βάρδους. Στο Pathfinder σου λέει ποιες είναι οι ενδογενείς ικανότητες. Bard Proficiencies, ότι υπάρχουν κάποια cantrips και το Detect Magic. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Σίδερο Γροθιά. Λοιπόν, υπάρχει το Inspiration, αυτό είναι το, αν θυμάμαι καλά, είναι το τραγουδάκι που λέει για να δίνει bonus σε όλο το υπόλοιπο πάρτι. Ναι, αυτό είναι. Φυσικά υπάρχει το Bardic Knowledge και αυτό, χωρίς να πει spoilers στο chat, ελπίζω να είναι πολύ καλή υλοποίηση, γιατί πραγματικά αυτά τα skill θα δούμε και μετά στην πορεία, ότι γίνεται ένας χαμός από skills και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι η υλοποίηση. Από το tutorial που έχω δει, γιατί έχω παίξει το tutorial του Kingmaker, πιστεύω ότι γίνονται πραγματάκια. Jack of all trades, part talent και ούτω κάθε εξής. Fascinate. Okay. Οπότε έχουμε το αυτά. Δεν θα κάνω βάρδο. Δεν πιστεύω να μείνω το βάρδο. Συγγνώμη που θα σας υποκριτεύσω. Τι είναι προς τον Μάγκους, αλλά αν ο Μάγκους δεν σας αρέσει, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχω ήδη έναν έτοιμο Μάγκους, τον οποίο τον ψήλο έκανα. Μπορεί και να μην μείνει. Είπα, είναι αυτό το character creation, μπορεί να κρατήσει και 2-3 μέρες. Ήδη έχω σπαταλήσει ένα τετράωρο. Λοιπόν, bardic performance. A bard can start a bardic performance as a move action instead of a standard action. Έκτακτα. Λοιπόν, αρχαιολόγος, και αν τον ονομάσουμε Χέλιον ή Γκρότεφροντ. Θα
Έχουμε έτοιμο χαρακτήρα. Λοιπόν, βαρδική, έχει και evasion. Όπως βλέπετε, το bardic knowledge αλλάζει, ας πούμε, το skill tree το εδώ αλλάζει. Ενώ έχει, ας πούμε, bardic knowledge και ξεκινάει τα skills που παίρνει στο τρίτο, έβδομο και ούτω καθεξής levels. Στον αρχαιολόγο, για παράδειγμα, αλλάζει. Και ενώ μεν έχει bardic knowledge, δεν υπάρχει inspire competence ως συνέχεια. Αντιθέτως, έχει evasion και έχει κάποια άλλα πραγματάκια. Και έχει μόνο ένα inspire competence, δηλαδή δεν στακάρουν τα buffs που έχει. Έχει μια πολύ ωραία companion bard, αν θυμάμαι καλά, η οποία εξυπηρετεί και ρόλο αφηγητή. Και γι' αυτό το λόγο θα απέφευγα bard. Απλώς εξετάζουμε λίγο και πώς, με πρόφαση των bard, πώς αλλάζουν όλα τα skill trees. Όχι τα skill trees, δεν υπάρχει δέντρο. Όλη η πρόοδος του χαρακτήρα μέχρι το level 20. Υπάρχει συγκεκριμένο bonus το οποίο, ας πούμε, δεν υπάρχει στον bard, ο Archaeologist's Luck και ούτω καθεξής. Υπάρχει bard talent. Υπάρχουν διάφορα skills τα οποία φυσικά είναι κοινά μεταξύ των κλάσεων και υποκλάσεων, αλλά συνιστούν τώρα, ας πούμε, ξεχωριστά, γιατί είναι ανάλογο το πόσα level, πόσα επίπεδα θα έχει ο καθένας μέχρι 20. Για παράδειγμα, άμα φτάσουμε στο level 20 του Sylvan Sorcerer, αν θυμάμαι καλά, ο Sylvan είναι ο Summoner, το ξέρει ο κύριος Iron Fist. Αυτό που είχε παίξει, ναι, είναι Hammer Dryad. Hammer Dryad είναι και μια καινούρια καρτούλα στο Gwent. Το level 20 είναι το maximum level στο Kingmaker, αν θυμάμαι καλά. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει epic levels. Μετά το 20 levels στο Dungeons & Dragons 3.5 και 3.75 ξεκινάς τα epic levels, όπου ξεκινάς epic level campaigns, όπου πλέον είσαι ένα διαστρικό on που μπορεί να ταξιδέψει σε planes, να τα βάλει με θεούς και ημίθεους και ενδεχομένως να διεκδικήσει και ο ίδιος θεότητα. Αυτό είναι ο χαρακτήρας. Δεν θυμάμαι για τα DLC, δεν έχω δει αν ανεβάζουν το cap, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω προσθέτουν επιπλέον περιοχές. Επίσης θα έλεγα ότι οι summoners γενικά, είχα μια κουβέντα με ένα μέλος της κοινότητας σήμερα το πρωί, όταν δούλευα σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, στη δουλειά, και σε κάποια στιγμή στο διάλειμμα είπα ότι θεωρώ πλέον τα summoning builds από τότε που τα χρησιμοποιούσα για να τσιζάρω στο Baldur's Gate 2 μια συγκεκριμένη μάχη με έναν συγκεκριμένο δράκο, τα αποφεύγω γιατί θεωρώ ότι είναι τσίζι, έχει εμποτιστεί υποσυνείδητα. Όχι ότι είναι άσχημα και μάλιστα είναι πολύ fun, αλλά θεωρώ να μου αρέσει περισσότερο η πιο άμεση προσέγγιση πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν λέω όχι όμως, έτσι. Πάμε λίγο στον Rogue, γιατί ο Rogue, για παράδειγμα, είχε, νομίζω... έχει Eldritch Scoundrel. Ας πούμε, το Trap Finding το είχε και ο Bard, και αν θυμάμαι καλά, ο Αρχαιολόγος. Το είχε ως Clever Explorer, εντάξει. Γράψτε άκυρο. Όπως είπα, ο προηγούμενος χαρακτήρας που είχα φτιάξει ήταν ήτανε Magus Eldritch Scion, με στόχο να πάει προς Eldritch Knight, κυρίως γιατί το παλικάρι που είχε
Έχει έναν συγκεκριμένο Eldritch Knight σε μια campaign που τρέχουμε. Ονόματα δεν λέμε, οι υπολείψεις δεν θίγουμε. Είναι ένα κομμάτι κρέας με πανοπλία όπου κάνει διάφορα θωρικά και είναι ενδιαφέρον το gameplay που έχει. Οπότε με αυτή την τέτοια έλεγα μπας και φτιάξουμε αυτή την αντίληψη να φτιάξουμε ένα Eldritch Knight να γυροφέρνει το όπλο του, να σκάει κάποιες μαγείες μαζί με το σπαθάκι του. Δεν ξέρω καπόσο γενναιόδωρο είναι το παιχνίδι και αν είναι τόσο γενναιόδωρο όσο κάποιος κακός DM, ώστε να φτάσει ο Eldritch Knight να έχει 25 πανοπλία armor class, αλλά το κοιτάμε, το βλέπουμε. Αλλά βλέπω ότι και ο Rogue έχει δυνατότητα για Eldritch σκηνικά. Το οποίο είναι ενδιαφέρον, διότι έχει και το Sneak Attack και μάλιστα με Master Strike και έχει Danger Sense. Cantrips μπορεί να ρίξει, πόσα Cantrips όμως μπορεί να φτάσει παραπάνω? Αναρωτιέμαι. Παιδιά, το πορτρέτο, έβαλα το mod για τα πορτρέτα, μήπως είναι αυτό? Α, να το Open Portraits Folder ή Scene. Λάθος. Open Portraits Folder. Νομίζω θα μου ανοίξει. Okay. Έχει κάνει λάθος. Λοιπόν, πρέπει να το βρω εδώ. Μπορώ να τα μεταφέρω τα portraits και θα τα βάλω σε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε πάμε race, portrait, PNG. Μόλις βρήκαμε το όνομα του PNG. Λοιπόν, ο κύριος PNG 185242. Ναι, έχω εγκαταστήσει τα portraits στον φάκελο mods, οπότε δυστυχώς θα το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, ας πούμε ότι πάμε. Ρε παιδιά, αναρωτιέμαι. Okay. Finesse Training. Okay. Είναι για να έχει δύο spells, είναι το Sneak Attack. Γίνεται χαμούλης εδώ πέρα. Tooltips, tooltips, tooltips. Advanced Talents. Debilitating Injury. Okay. Rogue Talent. Spell δεν κερδάει παραπάνω ο Eldritch Scoundrel. Παίρνει μόνο αυτό. Weapon Finesse. Χα, Stock. Ωραίο το Stock. Κάποιος είπε, ο Hans Chinaski είπε για Monk. Sensi. Λοιπόν, Cobra Kai. Γιατί όχι. Key Power, Key Strike, Lawful. Αν θυμάμαι καλά, ο Monk έχει restrictions στο alignment, Lawful, Good, Lawful, Neutral, Lawful, Evil. Δεν θέλω Lawful. Με αποθαρρύνει για κάποιο λόγο πλέον το να κρατήσω Lawful χαρακτήρα και γι' αυτό δεν θα επιλέξω Monk. Να βάλουμε Βαρβαρό. Βαραβέριαν.
Το ζήτημα είναι ότι έχει ένα πολύ ωραίο Barbarian NPC, το οποίο επίσης θα με ενδιέφερε να τον έχω στο πάρτι. Νομίζω μου είχε κάτσει την προηγούμενη φορά στο tutorial. Είναι πολύ ενδιαφέρον το tutorial. Επομένως θα έλεγα όχι. Να φτιάξω Druid και να πάω για Summons από εκεί που έλεγα ότι δεν θα κάνω Defender of the True World. Shape, Layport, Small Elemental, Bear, όπα, Bear. Αυτό γιατί δεν είναι στο level 20. Καλησπέριζουμε το Mr. User Brain. Face speaker. Να μιλάμε με τα face. Κάπου είδα bear resistance. Είδα κάπου bear resistance. Tooltips, tooltips παντού. Θα ζαλιστείτε. Θα κάνετε με τούλι από τα tooltips. Κάπου είδα Slayer. Θυμάμαι ο Τζον Αιρένικους, μέλος της... της κοινότητάς μας, είχε φτιάξει Slayer, αλλά δεν θυμάμαι αν το ακολούθησε, αν συνέχισε να παίζει με Slayer ή όχι. Vanguard. Όπως βλέπετε αλλάζουν, π.χ. άμα έχεις Pure Slayer, αλλάζουν τα Slayer Talents, παίρνεις πολλά περισσότερα και ξεκινάνε από πολύ νωρίτερα, αλλά αν πας Vanguard παίρνεις τα αρχίδια μου. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι το stream είναι για πάνω από 18, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νόμιζα ότι παίρνει περισσότερα στην κατάξη ο Vanguard, αλλά όχι, παίρνει επιπλέον Tactician, Teamwork, Feat, Uncanny Dodge. Αυτό είναι μάλλον ενδιαφέρον για υψηλότερη δυσκολία, γιατί άμα κάνεις Teamwork και αυτά, το Pathfinder, νομίζω το Pathfinder και η 3,5 είχαν φτάσει σε μια καλή ισορροπία όσον αφορά το σύστημα μάχης, χωρίς να έχει γίνει MMO, αλλά παρόλα αυτά να είναι αρκετά wargaming. Για όσους το ήθελαν αυτό βέβαια. Και ο λόγος είναι διότι υπήρχαν πάρα πολλές φορές όπου η μάχη μπορούσε να τραβήξει και 2 ώρες και 2,5 ώρες. Στην τέταρτη έκδοση ήταν πολύ χειρότερα πράγματα, είμαι μια μάχη μπορεί να κρατήσει και 4 ώρες, γιατί ήταν εντελώς tactical και προσωμιωτή σε MMO παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό και με προβληματίζει για να με... όταν λέμε Deliverer, τι εννοούμε, είναι από το Death Stranding, αποστολέας, καλό, Divine Assassin, God's Blade, Wrathbringer. A weapon chosen by God to punish those who have committed an affront to that deity. Ενδιαφέρον από πλευρά RP. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Mr. Use Your Brain, Fighter, θα έλεγα όχι, διότι ήταν ο πρώτος χαρακτήρας που είχα παίξει D&D σε pen and paper και τον είχα βαρεθεί από ένα σημείο μετά, δηλαδή φτάνεις στο... είχα κάνει βέβαια μεγάλες στρατιές, είχα πάει με... στην 3, είχαμε κάνει μετάβαση στην 3,5, δεν θυμάμαι, νομίζω όχι. Είχα πάρει Human που δίνει ένα extra bonus feat στο πρώτο level, είχα πάρει Weapon Feat Bastard Sword, το οποίο μπορούσε να έχει και πανοπλή, μπορούσε να φέρει και ασπίδα και ένα Sky, ένα D10 ζημιά με το ένα χέρι, πολύ ψηλό damage.
και φτάνεις στο level 10 ή 12 και επειδή παίρνεις fighter proficiencies, feat, bonus combat feat, bonus combat feat, bonus combat feat, bonus combat feat και ούτω καθεξής με το level 12, επίσης παίρνεις κάθε δύο level, να θυμάμαι καλά, 3, 5 και 7 ή αν θυμάμαι 3 και 6 και αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς. Έφτανε σε σημείο να κάνεις στο level 12 να έχεις κάνει έναν πλήρως εξειδικευμένο fight και ήταν αρκετά βαρετό. Βέβαια μετά μπορούσες να κάνεις διπλή ειδίκευση, να τον μετατρέψεις δηλαδή σε τοξότη, να έχει και κάποια κάποιο εύρος τέλος πάντων στη μάχη, ή μπορείς να πας σε ένα prestige class, όπως και έγινε δηλαδή. Ειδικά για τους fighters με Bastard Sword μπορούσε να τους κάνεις έναν Samurai Guardian, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ήταν στο ή σκέτο Samurai. Τόσο να γιώσεις είχαν Bastard Sword και αυτά, ο Samurai ήταν πολύ καλό prestige class. Ήταν στο Tome of Sword and Fist, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ήταν εξειδικευμένο για fighters, monks και rangers, όχι, το rangers ήταν για το nature. Δεν τσίζαρα τόσο πολύ στα pen and paper, κυρίως έπεφτα ως κομμάτι κρέας και εγώ μπροστά και από ένα σημείο και μετά χάραζα πάνω στο character sheet πόσες φορές ήμουνα σε limbo ή πόσες φορές απλά έπρεπε να με κάνουν resurrect το party. Πήγαινε αλτρουιστικά όμως, ή κλώτσαχα την πόρτα και βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο με 5 orcs τέλος πάντων στη μέση. Χαιρετίζουμε και τον Mr. Chalk. Αυτά. Γι' αυτό κυρίως δεν επιλέγω fighter, δηλαδή θα με ενδιέφερε κάτι το οποίο να δυσκολεύει και να είναι κάτι καινούριο. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά δεν επιλέγω ranger. Ενδιαφέρον χαρακτήρας και αυτός πλέον. Ο Ranger είχε διορθωθεί πάρα πολύ στην 3,5 γιατί ήταν πάρα πολύ αδύναμη σε επίπεδα αστείου στην 3 έκδοση. Στην 3,5 έγινε λίγο πιο δυνατός γιατί του δώσανε ενδογενείς, τον κάνανε πιο δυνατό δίνοντας του δωρεάν fit, το οποίο τον κάνανε ουσιαστικά αυτό που ήταν πάνω κάτω ο Legolas στο Lord of the Rings, το οποίο παρεπιπτόντως θα συμπληρώσει 20 ετία του χρόνου για όσους δεν νιώθουν αρκετά μεγάλη σήμερα. Δεν τσακωνόμασταν με τον DM. Ο DM ήταν γαμάτο παιδί, γαμάτο παλικάρι. Εμείς ήμασταν τότε γυμνασιόπαιδα, λυκειόπαιδα. Και το παλικάρι αυτό, το οποίο ήταν μια ιδιοφυΐα στις ξένες γλώσσες, ήταν φοιτητής στην ΑΣΟΕ. Οπότε σκεφτείτε έναν μεταλλά φοιτητή στο οικονομικό της ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος μας έλεγε εντάξει, έχουμε μια εξεταστική, τώρα θα κάνουμε διακοπή τα sessions για 3 εβδομάδες, θα να διαβάσω και μετά θα παίξουμε D&D και εμείς να πηγαίνουμε σχολείο τέλος πάντων. Πρόσεχε παιδάκι μου που πας εκεί, έχουν ναρκωτικά αυτοί οι μεταλλάδες. Ελληνίδα μάνα το 2000. Λοιπόν, τι λέγαμε, Ranger, όχι, είχαμε καταλήξει προς Slayer και Deliverer. Λοιπόν, ας το πάμε για δοκιμαστικά, Slayer, Deliverer, Quarry. Χωρίς να είναι Spellcaster, άντε, ας τον κάνουμε Slayer. Κυρίως για το RP του θέματος, γιατί έχουμε διαλέξει Άσιμαρ, φαλακρό Άσιμαρ με μουσχε. Πού βλέπω τα χρώματα? Α, εδώ είναι το δεύτερο γενές χρώμα. Τον κάνουμε λίγο έτσι πλουμιστό, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Deus Vult. Μ' αρέσει αυτό το χρωματάκι.
I will allow it. Ας πάρουμε delivery ως Ghostblade και Wrathbringer και ας δούμε το heritage, γιατί όπως είπαμε επιλέξαμε Asimar, γιατί πρώτον έχει heritage, δεν φαίνεται σαφώς ότι έχει συν 2 στο ability score, αλλά έχει και αυτό ως υποκλάση. Μου άλλαξε τα μουσια. Φαλακρός είναι ο έκτος, έτσι. Λοιπόν, η κληρονομιά του Asimar. Έχουμε δύο. Έχουμε Deity Selection, αυτό είναι από την κλάση, και αυτό είναι από τη φυλή, Heritage. Έχουμε το απλό Asimar, το οποίο ξεκινάει με συν 2 Wisdom και Charisma. Και έχουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε από προέρχεται από τους Αγγέλους, επομένως δίνει Strength και Charisma. Έχουμε αυτά που δίνουν intelligence και charisma, Agathion Blooded, Idilkin, Constitution Charisma, Lawbringer. Λέτε να τον κάνουμε εντελώς RP, να τον κάνουμε δηλαδή, μπορείς να τον κάνεις RP και μπορείς να τον κάνεις και power play. Το power play ήταν για μένα η μάστιγα και κάτι το οποίο με απόθυσε από το Pathfinder και ο λόγος για τον οποίο πάρα πολύ προτιμάνε το Pathfinder, ας πούμε, από την πέμπτη έκδοση του Dungeons & Dragons, η οποία θεωρώ ότι είναι πλέον η χρυσή τομή στο πρώτο να φέρεις κόσμο στο χόμπι και δεύτερον στο να επισπεύσεις κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Έχει δώσει μια βάση περισσότερο στο roleplay και λιγότερο στη μέχρι θανάτου παραμετροποίηση του χαρακτήρα. Κάτι το οποίο γινόταν στο Pathfinder, δηλαδή κατέληγε το παιχνίδι να είναι σύστημα για το πώς να φτιάξεις την τέλεια μηχανή ή όπως μιλάνε στην γλώσσα των παιχνίων, τέλος πάντων, να φτιάξεις το engine που είναι ο χαρακτήρας σου και καταλήγει να είναι μαθηματικά περισσότερο. Με βάση φυσικά πάντα το σύστημα. Lawbringer θα δώσει Constitution και Wisdom, δεν είναι άσχημα. Δεν θα δώσει, νομίζω, Dexterity και Charisma, το οποίο πιθανώς να είναι καλό για άμα θέλουμε να πάμε συν 20 στη κλάση. Αλλά γιατί όχι, ας πάμε Lawbringer. Να φέρουμε το Law. Και θα τον ονομάσουμε είτε PNG είτε Judge Dredd. Λοιπόν, Deity Selection, σοβαρά τώρα, πρέπει να διαλέξω όλες τις Lawful Neutral, Lawful Good, Abaddon, Asmodeus, Evil, Lawful και αυτός, Καλίστρια, θα πάμε για κάτι το οποίο να είναι ενδογενές Chaotic Good και να μην είναι Alcohol, Bravery and Freedom. Αυτός μιλάει στην καρδιά μου. Favor, Weapon, Rapier. Iomedae. Lawful Good, Neutral Good. Inheritor, Light of the Sword. Αυτός είναι κυρίως για Manowar, νομίζω, καταστάσεις. Υπάρχει άθεο σκουλίκι εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Είναι de facto ότι είναι divine. Λοιπόν, Γκυρώνα κάποιος είπε chaotic neutral, chaotic chaotic evil, angry hag. Ο Γκόρουμ είναι των νάνων. Great sword, battle above all pursuits. Ενδιαφέροντας. Προβατίνα πρέπει οπωσδήποτε να τρώει, λοιπόν, πρέπει να δούμε κάποιον που είναι Stag Lord, Lawful Good, όχι παιδιά, πρέπει να δούμε κάποιον που να τρώει προβατίνα, αυτό θα είναι το τέτοιο.
Master of Masters. Unarmed Strike, όχι με τη μία. Δε. Θέλουμε σπαθιά κατά πάσα πιθανότητα. Κατά προτίμηση, όχι πιθανότητα. Great Axe. Θυμάμαι κάτι. Αστεία ιστορία νούμερο 0,5. Δεν έχουμε πει καμιά αστεία ιστορία μέχρι στιγμής. Σε ένα από τα πρόσφατα D&D sessions που είχαμε με το party, έσκασε Great Axe. Επίθεση στον κομμάτι κρέας με πανοπλία που ποτέ δεν μπορώ να το πετύχω γιατί είναι γύρω στο 20 φεύγα το armor class του. Και ρίχνω ζάρια τα οποία τα έριξα ψηφιακά γιατί δεν χρησιμοποιούμε Fantasy Grounds. Και ήταν 2D, μου θυμίσει το κομμάτι κρέας, 2D10 ήτανε ή 2D8. Δεν έφερα maximum ζημιά. Το οποίο ήταν μια ευτυχή ζημιά που με έπιασε νευρικό γέλιο εκείνη τη στιγμή. Αλλά επίσης μια μηχανή σιωπή από το κομμάτι κρέας σε φάση και τώρα που χτύπησες τι χάρηκες. Μικρές χαρές του DM. Chaotic Good και Σιμιτάρι. Είπαμε θέλουμε προβατίνα. Warhammer. Ο Τόραγκ είναι των Νανιδίων. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι ιδιαίτερα. Όχι παιδιά, staff, μην λένε τέτοια. Ο Γκόρουμ ήταν chaotic good, πρέπει να είναι, πρέπει να έχουμε καλό, καλή συνεργία με τον... Δεν δέξουμε Γκόρουμ. Lawbringer κάνει και hold person, abuse το hold person. Λοιπόν, το hold person, πάλι ιστορία Dungeons Dragons νούμερο 4. Το εκμεταλλευόμασταν άκρος όταν παίζαμε στην campaign, στην 3,5, διότι είχε πάρα πολύ ψηλό δυσκολία να το αποφύγει ο εχθρός, οπότε κάναμε hold person και πήγαινες μετά και έκανες το λεγόμενο coup de grace, το αποτελειωτικό χτύπημα τέλος πάντων ή το χτύπημα της χάρης, το οποίο όμως ήταν αυτόματα critical hit για κινητοποιημένους εχθρούς. Επομένως, δηλαδή που είναι hold person, ο αντίπαλος δεν ήταν κινητοποιημένος, ήταν αυτομάτως critical, και επειδή ήταν αυτομάτως critical, ο εχθρός έπρεπε να ρίξει save λόγω του massive damage που έτρωγε. Το αποτέλεσμα ήταν να είχαμε φάει πάρα πολλούς εχθρούς στον DM με τέτοιο τρόπο και ειδικά δύσκολους εχθρούς. Μας είχε ρίξει κάποια στιγμή ένα purple worm το οποίο εμείς ήμασταν level 7, αυτό ήταν level 8, level 9 και το είχε κάνει λάθος να κοιμάται, οπότε το ρίξαμε έτσι. Σε κάποια στιγμή, επειδή είχε τσαντιστεί να το κάνει αυτό, είχε άλλο ένα πάρτι το οποίο ήταν level 12 και λέει, μας είχε πει ο DM χαρακτηριστικά, το θυμόμαι, γελούσε κάτω το μουστάκι του και λέει, τώρα θα σας γαμίσω, θα σας βάλω την νεκρομάνσερ η οποία σκοτώνει τα πάντα, η οποία ομολογουμένως ήταν πολύ δυνατή, αλλά δεν είχε φέρει καλό initiative, οπότε τις κάσανε hold person όλοι και τις κάσανε κούτε κρέες και την βγάλανε άπατη σε ένα γύρο, όπου από τότε δεν μας πολύ μιλούσε ο DM, μας έλεγε ότι δεν υπάρχει το κούτε κρέας, δεν υπάρχει. Λοιπόν, οπότε παίζουμε με Gorum. Θα πάμε για Chaotic Good για να σου απαντήσω, Mr. Chalk, στο alignment. Αυτό θα ήταν κατά προτίμηση το τέτοιο. Τώρα σε Slayer, Diviner. Ο Slayer είναι με finesse weapons, παίζει. Study target. Slayer's advance. Determine shield. Okay, δεν βλέπω κάπου να βαράει με... με διπλά σπαθιά ή όχι. Μπορεί δηλαδή να βαρέσει με μία διπλή σπάθα. Πάμε σε skills, όπου γίνεται άλλος ένας χαμούλης.
Όχι, το Purple Gorn σε Iron Fist μου είχε κάνει απλώς το λάθος να το βάλει να κοιμάται και καταφέραμε να το προσεγγίσουμε με stealth και να το σκοτώσουμε με stealth και coup de grâce. Τα skills έχουν ομολογουμένως μειωθεί αρκετά και έχουν μειωθεί σε σχέση φυσικά με το για τις ανάγκες του παιχνιδιού. Το Pathfinder ως σύστημα εξακολουθεί να έχει μια ολόκληρη στήλη έκτασης α4 όσον αφορά τα skills, το οποίο είναι χαοτικότατο. Χαοτικότατο για έναν νέο παίχτη. Η πέμπτη έκδοση έχει περίπου κάτι τέτοιο. Τα έχει συγχωνεύσει τα περισσότερα skills. Π.χ. λέει athletics και είναι άμα θες να κάνεις, να σκαρφαλώσεις κάτι, κάνεις athletics. Άμα θέλεις να τρέξεις, είναι athletics και ούτως, άλλως, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τα στατιστικά του παίρνουμε κατευθείαν από το Wisdom λόγω του άσημα και παίρνουμε και Constitution bonus. Αυτό είναι θετικό. Να υπενθυμίσουμε ότι π.χ. αν πηγαίναμε Heritage και πηγαίναμε εδώ και παίρναμε το Strength, δεν νομίζω να έχει κάποιος. Θα ήταν κακός σχεδιασμός να έχει Strength, καρύ. Συνήθως τα bonus δεν σου δίνει strength και constitution, γιατί μετά ουσιαστικά σου λέει, σου δίνω μια κλάση η οποία είναι εντελώς ιδανική για για fighter archetypes, τέλος πάντων, οπότε πάρε το strength constitution και είναι τσάμπα και καταλήγεις τελικά να έχεις fighters ή paladins οι οποίοι έχουν μόνο μια συγκεκριμένη φυλή. Αυτό υφίστατο στις παλαιότερες εκδόσεις. Στην δεύτερη έκδοση, ας πούμε, αλλά ήταν πιο ισορροπημένη του Dungeons & Dragons, υπό την έννοια ότι είχε πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε φυλή και συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Όχι ότι δεν μπορούσες να κάνεις ένα elf βάρβαρο, αλλά είχε συγκεκριμένες ποινές που δεν σε οθούσαν. Προσπάθησε να το ανοίξει αυτό η 3 και έγινε ένας χαμός, διότι ξεκίνησε πάρα πολύ το power play. Αυτό εξομαλύνθηκε λίγο με το Pathfinder. Λοιπόν, μας λέει ότι έχουμε 3 recommended abilities, το οποίο είναι ζώρικο. Τα ability points είναι με point buy σύστημα. Και σου λέει ότι για να πάμε από το 10 στο 11 θέλουμε να σπαταλήσουμε 1, για να πάμε από το 11 στο 12 1 και ούτω καθεξής. Τώρα, για να πάμε από το 13 στο 14, από τα 22 εναπομείναντες πόντους θα χρειαστούμε 2, επομένως πάει στο 20 και ούτω καθεξής. Το καλό βέβαια είναι ότι επειδή έχουμε το Constitution bonus, επί του πρακτέου αυτό το λογίζει ως 10 για τις ανάγκες του point buy system. Φυσικά στο τέλος το σύστημα δείχνει 14 όταν θα αγοράσουμε ή και 15. Το σημαντικό πάντα σε όλα αυτά είναι ο modifier, ο οποίος modifier βγαίνει από το στατιστικό μείον 10 διά 2. Δηλαδή για το 16 έχεις ένα modifier συν 3, το ίδιο και για το 17, είναι πάντα στο Dungeons & Dragons συνήθως οι στρογγυλοποιήσεις γίνονται πάντα προς τα κάτω. Και ήταν και ένας λόγος για τον οποίο για αρκετό καιρό έγραφα άσχημα στην άλγεβρα, στο γυμνάσιο και στο λίγο, γιατί του λέω παιδιά όταν είναι 3,5 πηγαίνει προς τα κάτω η στρογγυλοποίηση και γίνεται μαθηματικός και μου λέει γιατί λες τις μαλακίες παιδί μου. Γιατί λέω όμως το Dungeons & Dragons, κύριε. Και μετά συνειδητοποίησα ότι ο Dungeons & Dragons με κλέβει, όπου έπεσε το πρώτο χειρό. Α, τι να κάνουμε, γίνονται και αυτά, συμβαίνουν.
Δεν θα ανεβάσω χαρίσμα. Έχουμε τη βάρδισα NPC για αυτό, ελπίζω. Αν και τον Μάγκους νομίζω για καρίσμα τον είχα βάλει και γι' αυτό ήθελα να έχει καρίσμα. Για να τον κάνω περισσότερο walkie-talkie, με έμφαση στους διαλόγους. Θα δούμε πώς θα προκύψει. Dexterity ίσα ίσα για να πάει στο συν 2 και strength να πάει στο συν 3. Intelligence έχει κατά κύριο λόγο, σου λέει εδώ πέρα, π.χ. το strength σου λέει ότι καθορίζει το athletic skill, το dexterity καθορίζει αντίστοιχα mobility trigger ή stealth, όπως βλέπετε από την σκίαση των αντίστοιχων skills. Το intelligence τα knowledge, wisdom είναι όλα τα lores. Και το καρίσμα στα persuasion μας device. Χαιρετίζουμε το zombie cow μας. Χαιρετισμού στην όμορφη και ελπίζω όχι παγωμένη πράγα. Να ρουφήξω το τσαγάκι μου εμείς. Εδώ έχουμε συννεφιά και κουφόβραση. Λοιπόν, να το κάνουμε... Το ζήτημα είναι στο wisdom δεν κερδίζω. Με νοιάζει πολύ το wisdom, για να είμαι ειλικρινής. Το ερώτημα είναι, θέλετε να το κάνουμε εντελώς min-maxer, δηλαδή να το κάνουμε power play, ή να κάνουμε ένα ισορροπημένο χαρακτήρα ο οποίος θα μπορέσει να μιλάει και να μην είναι μη μ' αρέσει. Και αυτά. Επίσης να πω, κύριε Χέλιον, ότι δεν είμαστε 20 λεπτά στο character creation, έχουμε κάνει λίγο παραπάνω. Strength πάει εκεί και μας έχει τσακίσει. Νομίζω 16-16 είναι, συν 3 συν 3 είναι αρκετά ισορροπημένο ώστε να κόβει. Και εγώ λέω να μιλάει και θα ήθελα να μιλάει τόσο στο καρίσμα. Όσο και στο intelligence. Αυτό για μένα είναι ένας υπερβολικά ισορροπημένος χαρακτήρας, ο οποίος μπορεί να τα επεξέλθει σε όλα, σε όλες τις απαιτήσεις, χωρίς να ξέρω το παιχνίδι. Θα προτιμούσα ένα τέτοιο χαρακτήρα, γενικά αυτή είναι η άποψή μου πλέον. Δεν θα ήθελα να έχω έναν μόνο διάστατο χαρακτήρα όταν τον φτιάχνω. Το avatar επιλέξαμε. Ωραία, μισό λεπτό. Θα κάνω ένα copy-paste όσο μιλάμε. Δώστε μου λίγο. Δώστε μου λίγο. Downloads. Γιατί τα έβαλα λάθος. Λοιπόν, common, είμαστε στα common, είμαστε στο Pathfinder Keymaker. Δώστε μου 2 λεπτάκια να τραβήξω όλα αυτά εδώ τα... Θέλετε πορτρέτο, ε! Θα δείτε τι θα πάθετε. Θα σας δείξω εγώ. Okay, γίνεται copy-pasting και θα πάμε να φτιάξουμε και το πορτρέτο. Γιατί έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε γύρω στα 400 πορτρέτα τώρα. Λοιπόν, από Athletics έχει ένα total συν 3. Έχουμε 4 πόντους, οι οποίοι προκύπτουν, αν θυμάμαι καλά, από το Intelligence. Μείον 3. Συν κάποιους σταθερούς, νομίζω είναι 2 συν το level, συν το intelligence, είναι σίγουρο ότι είναι κάποια μαθηματική φόρμουλα, δεν δηλαδή, έχει σημασία. Και υπάρχει το max rank value. Το max rank value τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί, όπως λέει και το tooltip, ένα από τα πολλά, you can never have more ranks in a skill than your total character level. Επίσης, στην 3,5 είχες bonus στα ranks όταν τα αγόραζες, δηλαδή έπρεπε να σπαταλήσεις 2 πόντους στο rank, ήταν λίγο περίεργα τα μαθηματικά. Έχει
απλοποιηθεί στο Pathfinder Kingmaker αυτό. Θα πω Athletics για να πάει στο συν 7. Money Money, που σημαίνει ότι κερδίζουμε bonus σε class skills. Το Mobility δίνει... Το Mobility δεν μας λέει τι δίνει. Ας πάρουμε ένα Stealth, γιατί θα χρησιμοποιεί Light και Medium Armor. Ας τον κάνουμε γυρογνώστη και ας του πούμε ένα Perception. Persuasion ας τους έχουμε για μετά. Abilities. Εδώ γελάμε. Προφανώς έχουμε δημιουργήσει ένα χαρτί ο οποίος δεν είναι spellcaster, επομένως μας λέει weapon finesse πρώτα απ' όλα ότι δεν χρειάζεται light weapons και ότι δεν θα πάρει meta magic feats. Τα feats είναι οι έξτρα ιδιότητες στις οποίες θα αρχίζουμε να χεζόμαστε από ένα σημείο και μετά. Αυτά είναι τα δεδομένα feats τα οποία έρχονται με την κλάση, επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι και medium armor, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε martial weapons proficiency. Δεν έχουμε προφήσει στο κούκρι, το οποίο κούκρι αποτελείται από κου, το οποίο παραπέμπει σε κοτόπουλα. Shield proficiency. Έχουμε, α όχι τα martial, έχουμε proficiency στα κούκρι, γιατί γι' αυτό είναι. Δεν θα βάλω random από τη στιγμή που έχουμε martial weapons proficiency. Συνήθως όταν έφτιαχνα χαρακτήρα στην 3,5 στην 3,75, όπως λέγεται το Pathfinder, δύο είναι τα feats τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ για αρχή. Ναι, είναι exotic, αλλά είναι περίεργο. Σου λέει, είναι στα prerequisites, αλλά ναι, όντως δεν είναι στα exotic αυτό. Λοιπόν, αχα, αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά νομίζω Phalanx Formation έχουμε εδώ. Όχι. Κάπου είδα Phalanx Formation, μπορεί να ήταν σε έναν άλλον, σε ένα άλλο prestige ή subclass, τέλος πάντων. Δεν παίρνω Power Attack, και ο λόγος που δεν παίρνω Power Attack είναι ότι για αρχή το Power Attack είναι αρκετά high risk, σχετικά high reward, τέτοιο. Ναι, είμαι σίγουρος ότι ήταν σε μία άλλη υποκλάση, ήταν στην άλλη, νομίζω που κοιτούσαμε στο Rogue, στον Eldritch Scion ή σε κάποιον τους Rogue. Θα έπαιρνα weapon focus, γιατί είναι το σιγουράκι που σου δίνει το συν ένα έξτρα το οποίο χρειάζεται να χτυπήσεις. Επίσης, από ό,τι θυμάμαι από την 3,5, το weapon focus είναι προαπαιτούμενο για άλλα feats τα οποία σου δίνουν μετά. Εάν θυμάμαι καλά, πρέπει να υπάρχει κάπου weapon specialization, εκτός αν δεν υπάρχει στο Pathfinder πλέον. Λοιπόν, το κούκρι δεν είναι exotic, είναι martial. Αυτά είναι τα exotic weapons. So unavailable, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, για να μην, αν νομίζετε ότι χαωθήκατε πριν, αυτά εδώ είναι όλα τα feats. Προχωράμε, όλα τα feats. Αυτό που λέγαμε πριν ότι είναι ένα engine ουσιαστικά, αυτό. Το Weapon Specialization, για παράδειγμα, θέλει να έχεις Fighter Level! No. Ουσιαστικά όταν παίρνεις Fighter, παίρνεις Weapon Focus, μετά παίρνεις το Weapon Specialization, το οποίο μπορείς να πάρεις και ως Fighter Fit και σου δίνει bonus στο Damage Roll, μετά μπορείς να πάρεις το... ήταν ένα άλλο το οποίο ήταν Weapon Extra... κάτι και σου έδινε στα critical
μόλις πέρασαν όλα τα πορτρέτα, είμαστε έτοιμοι να διαλέξουμε το πορτρέτο, και έφτανες με το όπλο σου να κάνεις έξτρα ζημιά με πολύ καλύτερες πιθανότητες να χτυπήσεις, και το εύρος το οποίο μπορούσες να λογίσει η ζαριά σου ως critical hit, αντί που συνήθως ήταν 20 ή για ορισμένα όπλα από 19-20, μπορείς να το πας και 18 με 20, 17 με 20. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το improved critical. Οπότε το έπαιρνες. Και αυτό μάλιστα στάκαρε. Ήταν threat range doubled. Δηλαδή σου λέει ότι μπορείς να πας από το... άμα βαρούσε από 20, πηγαίνεις 19-20. Μετά πας στο greater weapon specialization, greater weapon focus. Αυτά έπαιρνες ως fighter, ήταν στανταράκι. Μπορούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό, αλλά γίνεται ένας κακός χαμούλης και γενικά δεν θέλω να πελαγώσουμε από αυτά. Συνήθως είτε παίρνεις weapon focus, το point blank shot είναι πολύ καλό για τα ranged weapons, ουσιαστικά είναι το weapon focus για τα ranged weapons. Εναλλακτικά, αυτό το οποίο θα έλεγα να πάρεις είναι το Improved Initiative. Το Improved Initiative για fighters ειδικά, όχι τόσο για αυτόν, γιατί έχει σχετικά καλό dexterity bonus, αλλά για fighters οι οποίοι το dexterity ουσιαστικά ήταν το λεγόμενο dump stat μαζί με το intelligence και το charisma και το wisdom. Γενικά fighter πήγαινες μόνο strength constitution. Άντε, wisdom έβαζες για τα will saves, γιατί είχες αδυναμία will saves. Έπαιρνες το improve initiative, το οποίο σου δίνει συντέστα στο initiative check, οπότε έχεις δυνατότητα να παίξεις πιο γρήγορα. Θα πάω προς το παρόν για το weapon focus. Και μετά θα πρέπει να διαλέξω όπλο. Gore. Heritage. Ο Gorum TLA Greatsword. Έχουμε και μία βαρβάρισα που βαράει με Greatsword, την Αμύρη. Ας πάρουμε Greatsword, γιατί όχι. Διπλή σπαθούλα. Και έχουμε και 3-5 κάθε 2 feet, κάθε 2 level μετά το πρώτο έχουμε feet. Οπότε είμαστε εντάξει, πιστεύω. Πάμε στο χαρακτήρα. Αυτό είναι το alignment του. Φυσικά θα πάμε στο chaotic good. Έχουμε έναν χαρακτήρα ο οποίος στο Dungeons & Dragons session που τρέχουμε, εάν το neutral είναι εδώ και λέει ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι κάπου εδώ, στην πραγματικότητα είναι κάπου εδώ από πλευράς lawful evil. Είναι όλα μετρημένα και αρκετά άσχημα στις πράξεις που κάνει. Ο ίδιος όταν γνωρίζει φυσικά ως true lawful evil, αλλά λέμε τώρα. Από τη στιγμή που θέλουμε να είναι Divine Avenger, τέλος πάντων, a mere flesh wound. Their life ends here. Θα έλεγα μετρημένος. Everyone counts on me. A solid plan. My wounds pile on. This will hurt. I'll go ahead. I didn't even break a sweat. Defeat is not an option. Εντάξει, νομίζω με κέρδισε το πάιος. Λοιπόν, ας βάλουμε random ημερομηνία. Πόσες έχουμε σήμερα? 17 του μήνα και είναι 17 εβδόμου. Σήμερα γεννιέται ο ήρωας. Και θα τον ονομάσουμε μπαίνουν τα τέτοια εδώ.
Λοιπόν... Open Portraits Folder. Θα πάρει ώρα αυτό. Κόλλησε. Yep. Μάλλον πρέπει να φορτώσει για να μπουκώσει όλα αυτά. Οπότε πρέπει να επιλέξω τα portraits μέσα από τον φάκελο. Εντάξει, τώρα μπορούμε να τα κάνουμε όλα με τη μία, εντάξει, δεν είναι... Μέσα σε 5 λεπτά τα έχουμε καταλήξει, πιστεύω. Ξεμπούκωσε. Ωραία. Έχω φορτώσει τα πορτρέτα, τους φακέλους των πορτρέτων, τους έχω φορτώσει στο φάκελο των πορτρέτων. Πρέπει να κάνω refresh, αυτό είναι το ερώτημα. Έχουμε απάντηση. OMG. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα Game of Thrones portraits, τα οποία προφανώς δεν θα κάνουμε τώρα. Εδώ. Τι είναι αυτό το αιματάκι εδώ? Και γιατί πρέπει να έχω το λογότυπο? Respect, σκληρός Καριόλης, αγάπη από τον Braveheart. Ναι, ναι, όχι, ναι, πάμε παρακάτω. Fun fact, αυτήν την ανακαλύψανε όταν ήταν πωλήτρια σε ένα μαγαζί με ρούχα. Ποιο ανθρωπάκι? What do you say? Refresh portrait. Λοιπόν, έλα, εντάξει, δεν θέλουμε τώρα τα goth characters. Πιο κάτω στο ανθρωπάκι, ναι. Άμα το πατήσω αυτό, μάλλον θα πάει στα υπόλοιπα. Ναι, άμα το πατήσω θα πάει στα άλλα πορτρέτα. Το πατάω τώρα, θα αλλάξει. Ε,
Έχει κολλήσει τώρα, έτσι θα περιμένουμε λίγη ώρα. Α, ξεκόλλησε. Οκ. Okay. Δεν είχε εμφανιστεί πριν. Οκ, okay, λοιπόν, εδώ τελειώνουνε. Αγάπη και αυτή, μόνο. Πάμε, ξεκινάμε. Μία ώρα πορτρέτο. Είσαι πολύ edgy, κοπελιά. Αυτός μου αρέσει λίγο. Δεν έχουμε mage. Αυτός φοράει πανοπλία την οποία μάλλον θα χρησιμοποιούμε. Αυτός είναι ωραίος. Για Άσημαρ. Βέβαια δεν έχει μούση. Και μπαίνουμε στα 9. Έχει νόημα να δούμε όλα τα υπόλοιπα πορτρέτα. Θέλω να κάνω goblin. Μπορώ. Έχει πολύ πράγμα. Αλλά κάτι να ταιριάζει στο χαρακτήρα μας το βλέπω, εκτός από εκείνον τον τυπάκο. Dark Sorusu. Αυτός από ποιο παιχνίδι είναι, κάτι μου θυμίζει. Είναι και αυτός από Dark Souls. Gwent. Και αυτός είναι το Witcher Gwent, ο Απτάφη. Ωραίος χαρακτήρας. Και στα βιβλία είναι ωραίος χαρακτήρας. Επίσης Gwent. Επίσης πολύ ωραίος χαρακτήρας στα βιβλία. Λοιπόν, λέω να πάμε πάνω και να επιλέξουμε τον τυπάκο. Α, αυτόν εδώ. Μου αρέσει. Αν ψήνεται. Και με Great Sword μια χαρά. What? Γιατί? Αφού το επέλεξα το πορτρέτο. Χα. Our time has come. Okay, το φτιάξα εδώ. Μάλλον κάποιο bug θα είναι. Λοιπόν, διαλέξαμε Deliverer. Okay. Punisher ουσιαστικά θα είναι. Character doesn't use spells. Κρίμα. Και έχει κάποια ενδογενή resistances, base attacks, έχει μόνο μία προστολή στη στιγμή. Έχει το coup de grâce, μια χαρά, hold person, fight him defensively, συμφωνώ.
Go room, study the target. Αχα! Αχα! Ας το αλλάξουμε και τα μουσια. Δεν μπορώ τώρα να δω τι σώη μαλλί έχει. Ελπίζω να αλλάζει μετά. Και θα το αλλάξουμε το πρόσωπο. Αυτός είναι λίγο unimpressed. Αυτό εδώ. Και από πορτρέτο τι είπαμε, είναι αδυναμός. Α, εντάξει. Την παλεύει. Ας το κάνουμε αδυνατούλη. Let us press on. Λοιπόν, complete. Ψήνεστε να συνεχίσουμε. Έχει πάει μια μισή ώρα στο stream. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι ώρα είναι. Πρέπει να είναι 2 παρά 20 ουσιαστικά. Μπορώ να πάω να δούμε το tutorial άμα θέλετε. Το δοκιμάσουμε. Πάμε για ένα test drive. At the mansion of an Aldori sword lord. Drawn by the promise of a most dangerous task and a commensurately huge reward, heroes of all stripes gathered here. Where are they? This is taking forever! It didn't even say what this was for, just that the Aldori were looking for heroes. Who are the Aldori anyway, rich folk? Πείτε μου μόνο δύο πράγματα. Α, ποιότητα της εικόνας είναι εντάξει. Β, εάν ακούγεται ο ήχος καλά. Πέρα της φωνής μου. Εκτακτά, συνεχίζουμε. If you can't be patient, no one's keeping you here. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Aldori Swordlords run the premier school for the dueling arts. They're also the richest and most influential group in this part of Brevoy. Take that tone with them, and they'll teach you some manners pretty quickly. All right, you purple toad, just shut your trap. And if you can't, I'll help you. Hush! Quiet! They're coming. Greetings, everyone. I am Swordlord Jamandi Aldori, and this is Lord Mayor Yosef Selemius of Rostov. Welcome to my mansion. Φυσικά το Pathfinder υιοθετεί το σύστημα των pop-up tooltips στους διαλόγους και δεξί κλικ εμένει όσο διαβάζουμε, κάνει και snap στις φωτογραφίες, στις γωνίες της οθόνης. Okay, το rest off, bla bla bla. Προχωράμε. We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless, exactly what Rostov needs. Thank you, Lord Mayor. Now, to the point. South of here, just beyond Brevoy's border, lies a region known as the Stolen Land. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states,
It's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the stolen lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Restov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? Σεξιστικό το nickname Stag Lord, έτσι, να ξέρουμε λίγο, είναι παραπέμπει σε lad culture. That's a good point. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got lucky, weren't they? Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers, and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here, and it won't while I still breathe. I will, of course. I'm the leader of this team, after all. Don't worry, though. I'll make it worth your while to help me. Συμπαθέστατος. We haven't yet begun, and you already speak of divvying rewards. What makes you think we'll even succeed? There's little point arguing over who gains the title. If I may please answer the question. We believe you're all equally deserving of a noble title. Over the course of your expedition, it will be up to you as a team to decide which of you is best suited to rule. Don't ask stupid questions. Why should you even care? What they have to gain and why, that's for Lady Aldori and I to discuss. It's none of your concern. Your only concern is to swing your sword around, or whatever it is you do. Tartuccio. Of course we stand to benefit from this enterprise. But if you're concerned that we intend to rule your country from afar, using you as a front, well, please know that these concerns are unfounded. Let's just say that we have a strong interest in the region's stability. We have need of a ruling power we can negotiate with, not bandit gangs and monster hordes. What is that smell in the air? Is it the smell of unspoken words and political intrigue? She winks at you coyly. Chicken bow wow, chicken bow. And what reward would you seek beyond a noble title and your own land? We'll absorb the costs of preparing and equipping your expeditions. Once you return victorious, Restov will also allocate you a significant sum to provide financial support for you to establish your country. Essentially, we'll help you build your capital. I hope such a reward is satisfactory. Spoilers. Words, words, words. Significant, financial. I can't fill my belly with pretty words. Of course. There will also be an official banquet held in your honor. All of Rostov's high society will gather to celebrate your feat. Now you're talking. Excellent. You venture forth tomorrow. For now, you can take some time to get to know one another better. Or you can head straight to your guest rooms to get some rest. You'll find we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take part in this expedition. I wish you luck. Thank you again, with all my heart, for replying to this call. The flare in your eyes reveals your courage, the unshakable will that distinguishes true heroes. I look at you, O champions of Restov, and doubt not for a second that you'll be victorious. So venture forth toward your feet, go, and return in triumph. My name's Lindsay. I'm a bard, though this is my first real adventure. So,
Shall we go teach this stag lord a lesson? Likewise. Actually, I also wanted to ask you something. How do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious, personally. He appointed himself head of the team, and he's just after the Baron's crown, or whatever it is Barons wear. Doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. Aww. I should have led with that. Please, just let me explain. You know what the trouble with most heroes' biographies is? They're always written years later, based on the tales of, best case, people who saw things from the outside. Worst case, someone heard about it from their brother, who heard it from their friend, who heard it from their cousin, and so on, adding a new batch of lies each time. Every time I read about a heroic journey, I think to myself, why didn't they just bring a bard with them to write it all down properly? And then I thought, I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and volunteer to follow along on their glorious adventure. A great plan, huh? And here we are, with a heroic journey lying before us. Who's going to be the hero? Some dwarf who keeps muttering about how we'll all die? Or maybe that horrific scythe lady? Or, gods forbid, Tartuccio? No way. Deal. All right. Και έχουμε το UI, first step to the road of glory, my kill takes its first sip from the inkop, blah blah blah, don't show tutorial, leave the hall. Κάνουμε έτσι, έχουμε το UI εδώ πέρα για τα κοντρόλια, για τα περισσότερα κοντρόλια. Αυτό είναι το παιχνίδι, παιδιά, real time, πώς, real time, πώς. Forwards. Γιατί έχει πάει ταχύτητα στο Θεό. Χα. Κάτι δεν πάει καλά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Fast forward. Σταματήστε, spoilers ή οποιαδήποτε υπόνοια, spoiler. The mansion's under attack. We need to help. Some villains broke in and started killing everyone. I barely made it. Hurry, we have to help the guards fight off the attackers or we'll all be cut down one by one. Stand with me. Initiative check 9. Για να μας χιάσιμα. Μπορώ να κάνω ένα charge. Melee required. We shall overcome. What? Έχω ενεργοποιήσει το turn-based combat mod. Θυμήστε μου... Alt Staff, ναι. Γιατί δεν άλλαξε όπλο, γιατί ξεκινάει με το τέτοιο. Είμαστε σοβαροί. Ξεκινάει με bow.
Έχει ένα μικρό bug εδώ πέρα, αλλά θα το αγνοήσουμε. Attack. Ends you. Wee, nice. Φοράει το ίδιο. Υπάρχει λόγος ο οποίος τα έχει να τρέχουν έτσι. Ω, τον έφαγε. Παιδιά, κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Χα. Για δώστε μου λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το game speed είναι στο διπλό. Ωραίο art. Γράφει 34 frames. Για να δούμε. Anti-aliasing δεν έχω, shadow είναι όλα. Κόφτη την έχω βάλει. Περίεργο. We will prevail. Full round action, melee to deliver to helpless. Δεν είναι helpless. Μπορούμε να διαλέξουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Π.χ. Combat maneuvers. Το combat maneuvers έχει επιπλέον bull rush και χίλια δυο πράγματα. Εντάξει, ας είναι η κανονική επίθεση. You're just in time. A bit longer and I'd have been. Ooh, I don't even want to think about it. Can you imagine? Έβαλα πολλά για διάφορα. But it's all right now. I'm safe, sound and unscathed, ready to lead you to victory. Lady Jamandi's holding the line in the banquet hall. You know, the one where she had us gathered before. We need to make our way to her. And along the way, we'll try to save some of these dummies who are supposed to... Speaking of dummies, take this ring. Quiet now. So that little fool doesn't hear us. She might try to steal it herself. It's magical. It'll protect you. You'll need it while you work to defend me. Θα πάρουμε που έχουμε να το πάρουμε. Όπα. Λοιπόν, assassin. They dare to attack me!
κάνουμε και ένα Magic Missile στον Bowman και θα βαρέσουμε σου πίτσα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε όλα. Is everyone dead? Yes, yes they are. Τυχαίο που η γάτα είναι στην κουζίνα. Πίλατ στα πάντα. Καλώς στην Αμύρη. Κόβι μου φαίνεται. I think that's exactly how heroes should be. What? Stupid, sweaty, and always looking for something to gobble up or lop the head off of? Callistria, save me from such... Not an option. Α, δεν ψήτως αυτούς. Sorry. These magics should be used in other ways. Τι να διαλέξουμε. Ας πάμε στο screen εδώ. Και ο φίλος μας ας βαρέσει ξανά ένα Magic Missile εδώ. Έχει ένα μικρό προβληματάκι με την ταχύτητα στην... μειώνεται αισθητά η ταχύτητα στη μάχη και... και αυξάνεται στην... στο μικρό χρόνο.
Tower Shield δεν χρησιμοποιήσουμε. What have we here? This chest is full of gold. I guess it's for the guard salaries, all things considered. Well, those freeloaders don't seem to have been working too. What? No, we're heroes, not thieves. Who said we were stealing it? We'll just take the gold for safety so the assassins don't get it. And then we can heroically return it to Jamandi when this is all over. Finally, a voice of reason. Do what you want. I don't care. It was just a suggestion. But there's a lot of money in that chest, and with all these bandits running around, it wouldn't be any better if they stole it. No, thanks. We march ahead. Oh, familiar faces. I hope you're not so frightened as to swing at every shadow. It's me, Jaethal. I don't recommend advancing down the hallway, assuming you value your life. It's me, Tracer McClure. There are a few people with me, and you can see what happened to them. And just how did they all end up dead while you don't seem to have a scratch? I'll answer but briefly and just once. Further scares and explanations will wait until we aren't being hunted by a group of assassins. Deal? All right. I'm undead. Oh my god. These traps are deadly to the living, but they're harmless to me. What do you mean, undead? Really? Like, zombies or skeletons or... As I said, further explanations will wait until later. All you need to know right now is that we're on the same side, and... Εντάξει, δεν είπα ότι δεν θα πάρω όλο το χρυσάφι. Χαχα. Applause, please. And so they walked on. Σοβαρά τώρα, έχασε το trap. Share your will. What a surprise. Anything is possible. Applause, please. Chainmail. Το ερώτημα είναι... Είναι σαν glaive αυτό, ε. Slashing, exotic κιόλας. Α, καλά. Από όχι. You cannot stand against me. Spellcaster, ε. Έκανα μισή, ποιος με κατέμοιασε.
Εντάξει, έκανε και ένα critical η Ίντζη. Κάνουμε θέμα. Πάρε, πάρε πιάτα εδώ πέρα, θα στήσουμε την φάρμα στο Oblivion. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τον γρίφο. Πρέπει να είναι αυξημένη, έχει άλλα δύο αγάλματα κάπου. Δώστε μου λίγο, θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είναι όλοι υψωμένοι και κάποιος ακυρώνεται. Ναι, κάθε φορά που σηκώνεις πρέπει να είναι εδώ. Επομένως, μετά πρέπει να πάμε εδώ. I always have a second plan. Oh, jeez. Together we stand. Lindsay the Magnificent? Lindsay the Illustrious? Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απλώς πιβότο, θα βγει στην τύχη τώρα γιατί βαριέμαι να υπολογίζω, έτσι. Lindsay the Great? I don't tolerate fools. Maybe Lindsay the Indecisive. I stand ready. Okay, και τώρα θέλουμε αυτά τα δύο. Και θέλουμε αυτό με αυτό. I deserve better. I wrote it like I saw it. Αν αυτά τα δύο αλλάζουν μόνο, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πρώτα τα τρία. Αυτά τα δύο θα γίνουν τελευταία. Let us not hesitate. Time's wasting. Speak. Our time has come. State your desire. I will not falter. And Lindsay was called forth. I will see this through. Enlighten me. So close. Together we stand. Ποιο έμεινε μόνο αυτό τώρα? Adventures call to them. I stand ready. Anything is possible. Και αυτό δεν είναι μαλακία. Ουφ. You have my attention. My patience is running thin. I always did what was right. Therefore I became righteous. Α, νομίζω πετύχαμε. Μην. I always have a second plan. Because I am righteous. What troubles you? Oh yeah. Συγγνώμη γι' αυτό. Εντάξει, δεν μπαίνουμε τώρα σιγά. What? Serves you right. What a miserable last chapter. What? Cure Light Wounds δεν έχουμε. Νομίζω έχουμε
το... διοντιοχτώ. Ζόρικο. Πού πάμε, νομίζω είναι, είμαστε κοντά. Α, έχει ένα event εδώ, αν θυμάμαι καλά. Submit. Everything is so much fun with a little fire. Μέχρι να κάνει gather power αυτή. Night, huh? I thought I was all alone. It's good you're here. A bit boring, chasing. It's not fun at all. Many people have died for nothing. Of course. I'm from Kadira. But tales of hot deserts and shady oases can wait until the fighting's finished. I am Kaesi, one of the many here who see. I don't know where you're heading, but I'll be at the entrance to the main hall. Grotus, I can sense your silhouette hovering over me. It won't be much longer. Soon we shall meet. Oh, Lord of Oblivion. Drama dwarf. That's impossible. Oh, it, it seems you might be right. It seems I will live. I suppose I must postpone meeting my god, not for long, I'm sure. But while we remain in this transient world, Arryn is at... Εσύ κάνει Cure Light Wounds. Γιατί είμαι τσίπης. Such a frivolous term. I prefer immortal, eternal, everlasting. Class. Inquisitores. Okay, να το έχουμε υπόψη. Without a doubt. You, run and get an axe. You, bring more water. You, stay here and hold our defense. Those assassins are still around here somewhere. Aha! Some of our guests survived. Good. You need to get to the banquet hall and help Lady Jamandi. No, we'll manage. I've got my best people here, those who still live. Your place is by Lady Aldori's side. It doesn't seem right. What if some of the guards are wounded? We need to help them. You'll have to run through the fire. We've almost put it out at the entrance, so your main concern should be to not inhale any smoke. Hold your breath and take the first right, then head straight down the hallway. Someone opened the gate, let in a group of assassins in the middle of the night. Oh my god. Now they've set the mansion on fire to cut off access to the hall. They don't want Lady Jamande to get reinforcements. We cleared the passage so you can get through. Just try to avoid inhaling the smoke. We'll be right behind you. We just need to put out the fire first to save the mansion. Considering Lady Jamande's fate, I'm not surprised that the whole pack of assassins were unleashed on her, including a giant. But what's at stake?
What could anyone hope to gain? Kestad, House Garrus, a fighter in the service of Sword Lord Jamandi Aldori. Right now, I'm in charge of the Mansion Guards. As you can see, there's a lot to do. If I were a rich and influential lady like Jamandi, I'd also give myself a fire doesn't frighten λοιπόν, πάμε. Me. Thanks to Hell's blood running in my veins. I'll go ahead. The Abadar. Okay, από εδώ αποφασίζει το stream. Περιπέτεια μας ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε και με πολύ μεγαλύτερο τόνο τραγικότητας. Λοιπόν, η Τζαμάντι Αλντόρι μας περίμενε. Πρέπει να περάσουμε μέσα από, από την φωτιά. Πάμε rush inside. Ή το ένα. Δεν θυμάμαι τι είχα κάνει την πρώτη φορά. Πιστεύω το ένα είναι λίγο πιο safe. Το δύο νομίζω χάνει περισσότερο χρόνο. Τώρα θα πάω στο 2. Πόσο athletics έχω, δεν θυμάμαι. Έχω 7. Με τη Valerie δεν πολύ μίλησαμε στο Banquet Hall, αν θυμάμαι καλά. Okay, let's go. Να το και το δεύτερο το τάγκ. Πάμε για τελική μάχη, άντε πάρουμε αυτό εδώ. Μπατσα! Απλά τα πράγματα, έτσι. Τι έριξε εδώ πέρα, Pit Fiend, χήμερα. Λοιπόν, End Turn, ήταν εντάξει. Η Valerie. Απορώνες,
Ιτζαεθάλα, inflict light wounds στον τύπο εδώ. What? Seriously, ήταν touch, ε? Ναι, είναι touch. Έτσι τα μυς να φεύγουν, έτσι. Λοιπόν, νομίζω έχει inspiration. Morales όσο κοφούς θα μου... είναι competence bonus. Το πιάνει. 5 feet step. Και ο άχρηστος της παρέας. Μπορώ να τον πάω εδώ για να τους πιάσει όλους. Κι αν ψοφίσει, ψοφίσει. Ray of Frost δεν κάνει. Στον πάω εδώ. Και... πιάνει κανέναν. Λίγα πράγματα. Λοιπόν... Attack. Κακό... Καλύτερα. Ένα Overwatch, παιδιά, ένα Overwatch θέλουμε. Μάλιστα. Και με μπλες και τίποτα. Touch range είναι αυτό. Αυτός θα έχει ψηλό, αυτός δεν θα έχει ψηλό όμως. Τώρα τον έπιασε, άραγες. Λιντζάκι. Παιδιά, τέτοια στοχεία του στο XCOM. Λοιπόν, αυτός έχει κάνει Blair. Έφαγα attack opportunity. Ήταν κρυμμένος ο assassin εκεί. Me.
τους πιάνει και τους εχθρούς αυτό. Είναι ωραίο, η απεικόνισή του είναι ωραία, γιατί δείχνει ποιους πιάνει ακριβώς. Μπορούμε να βαρέσουμε... Έχει True Strike. Okay. Απλώς φεύγει το ένα από το... από το Mirror Image. Μα δεν έριξα Ray of Frost για να παγώσετε Great Old One. Αχα, καλό, Πάμε, ας βαρέσουμε τον leader. Τίποτα. Είσαι άχρηστη. Κοσφιέρ, ποιον, στη Βαλερή. Κλάιν, ούτως όσο δεν έχει κάνει πόδο να στείλεις. Έλα, Ελληνιζάκη. Τι, τρώει ξύλο, έτσι. Και δίνει. Νάτρια μύρη. Έλα ρε αμυράκι. Δεν βάλεις εδώ στον πόμο. Δεν μπορείτε να με δείτε, αλλά ρίχνω τρελά facepalm με τα μίσεις, έτσι. Εντάξει, bye bye Valerie. Υποτίθεται ότι είχε κάνει και inspiration check, τέλος πάντων, η άλλη με τον Barding Song για να έχει... Just D&D things. Του φάγαμε τουλάχιστον ένα image, του φάγαμε ένα image. Necrotic touch είναι αυτό ή inflict light wounds, έλα αυτό. Θα φας attack opportunity. Α, την έφαγε. Shaken. Εντάξει. Δεν είναι και... Frightened. Oh. Λοιπόν, Λιντζάκι. Τι βαράμε, να βαρέσουμε Assassin Leader ή να βαρέσουμε τον Rift Channeler. Σνάιπε το Λιντζάκι. Ας τη βάλουμε εδώ στο κέντρο, να παίρνουν τα μπόνια. Magic Missile που δεν χάνει ποτέ, για να φύγει το Mirror Image. Α, δεν έφυγε, το χτύπησε για πρώτη φορά. Έγινε ένα attack opportunity εκεί πέρα κάπου, όπως πρόλαβε τον attacker είδε. Να δεις που το κοπάνησε κιόλας. Θα μείνω εδώ. Βάλε ρε εσένα, τι να σε κάνω κοπελιά, έλα εδώ. Η
Λοιπόν, ομολογώ ότι το 10-based mod είναι πάρα πολύ καλό. Έχει αυτή την XCOM φάση. Είναι πολύ καλή υλοποίηση του. Μπράβο τους. Μπράβο στα παιδιά. Άντε και να μη σου χάρη. Sorry κιόλας, δηλαδή τόσα μίση δεν υπάρχουν. Και αυτός είναι και ο λόγος μάλλον τελικά που δεν... το power attack στην πράξη στα πρώτα level δεν είναι τόσο καλό. Έφυγε το όλο το μύρωμα της, κάτι μου κι αυτό. Έγινε κάτι. Παίρνω ότι έσκασε Manticore. Κάποιο attack opportunity έφυγε. Σε δύο. Τέλεια. Well, να το αφήσουμε με cliffhanger ή να δούμε ποια θα είναι η σύσταση του πάρτι. Time to loot. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα έχει η σύνθεση. Thank you for your valor and bravery. The enemy was strong, but you were stronger, and that means I made the right choice. Just as I thought, there were worthy leaders among you. I'm especially grateful to them for the courage and common sense they showed while defending the mansion. But this attack means we have even less time than I thought. Someone already knows of our plans and is acting against us. You'll begin your expedition immediately. Lady Aldori, please, I know who arranged this attack. The vile king of Pitax, Iroveti. What's more, I know who among us works for him. Hey, you! Show everyone the ring you're wearing. You think I wouldn't recognize Iroveti's seal? That's why he wasn't killed. The bandits recognized him as one of their own by his signet ring. Wow. Wow. Δεν το προέβλεψα καθόλου. Ο Pitax γύρω χοιρινό είναι hub for trade in River Kingdoms. Λοιπόν, τι λέτε να το παίξουμε, what ring, what are you talking about, ή να το παίξουμε εδώ. Για πείτε. Δώστε input. Probably, yes. But this evidence is circumstantial at best. There's definitely a spy among us. But who? All I have is one word against another. I'm afraid you're both under suspicion. They both came to your aid, Lady Jamandi. But a liar's cunning knows no bounds. I've never met these two or their companions. For all I know, they're all conspiring. Αυτό είναι η Σαποστάκιας. How could you say that? We fought
together. We literally went through fire together. And then you vanished into thin air. After you promised you'd wait. My words might be rash. I bet my life despise anyone but this man. I saw how he dealt with those creeps with my own eyes. A true warrior. I'd go with him through hell and high water. This purple crook, on the other hand. My woman. The eyes of a spy. Or another gender fluid. Whatever. Lady Eldori, don't listen to this thick-headed barbarian. She doesn't know what she's talking about. During the attack, our leader showed his true colors. He forced us to break into the armory and rob it. Είναι λίγο easy για μένα αυτό. Θα πάω στο 2 γιατί πάω για chaotic. Considering the circumstances, that was more than reasonable. Is it not insane to be faced with death and stop to question whether you may be breaking some law or rule? Our leader acted wisely. There is a difference between initiative taken in battle and blatant arrogation. How can someone who disregards authorities be a leader himself? What about that trick he pulled right before we came in here? He knew very well you were fighting the enemy, but instead of rushing to help you, he dallied as long as he could, dropping everything to save people from the fire, even though the guards were handling things just fine. He was obviously hoping to show up too late and find you already dead. Pame neutral good. Really, Cartuccio? You're seriously trying to blame someone for saving people from a fire? Ooh, yeah. May Shellen spare me from ever having to make such a choice, but he behaved decently as a true leader. A true leader is someone who has their priorities straight, not someone who would put a valuable ally's life in danger for the sake of some servant. Enough squabbling. I'm still not sure which of you I can trust. However, the risk of entrusting the whole affair to a spy is too great. Here's what we'll do. Two teams will head out. That way, I'll know at least one group can be counted on to serve my interests in the stolen lands. Lady Eldori, most of those who were to set off for the stolen lands have been killed. Those who yet live will require help. Please allow me to join the expedition. I'm sad to lose such a talented warrior. But you're right, Valerie. They have greater need of you right now. Go, and may Abadar keep you. Which of the two teams would you prefer to accompany? If Tartuccio allows, I would join his team. Forgive me, but I don't appreciate your willfulness. Αγαμίσου, Valerie. Sorry κιόλας για τη γλώσσα, έτσι. Seriously. And I like our leader. What wisdom lies in minding orders, laws and rules in the face of oblivion, knowing not whether you'll be alive tomorrow. I will go with his team. Our leader is good in battle, but I don't like all the spiritual agonizing. I prefer those who can act without wasting time helping every little pipsqueak. Those like Tartuccio. Στο καλό. Ugh, Tartuccio's going to take the credit for himself and be done with it. Shellen, spare me from such allies. I'm going with you. You're a hero worthy of my quill. As for me, I know neither of these two. At least, not well enough. And I have no wish to become an unwitting pawn to an unworthy leader. If Lady Jamandi allows, I'll remain in Restov and help mend the wounds this attack has inflicted. But who knows? The road may bring me to the stolen lands, but not yet. DLC. I don't even need to think. I'm coming with this man. Oh, my woman. Or another gender fluid being. I'll be sure to hang your rotten spy guts from the trees. All right, we have two teams.
To avoid unnecessary conflict on the road, you'll each take a different route to the Stolen Lands. Tartuccio's team will go through Navactus Crossing. The Garrison Commandant will provide him all the help he needs. You will take your team to Oleg Levitin's trading post. He's been complaining about the Stag Lord's bandits for a while now. There, you'll be provided with all the necessary travel supplies. Ωραία, ερώτηση σε αυτούς που έχουν παίξει και έχουν κάνει lawful επιλογή. Εάν πάρεις μαζί στο πάρτι την Valerie, η Αμύρη έρχεται, είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες από το πάρτι το αρχικό. Δεν θέλω να μου πείτε για τι γίνεται μετά. Χα. Οπότε δεν έρχεται ο Χάριμ. Καλή φάση. Οκ. Ίσως έπρεπε να κάνω ένα save point. Ναι, πάμε να restart, παιδιά, όλο το stream. I'd like to believe you, but I know all too well how convincing traitors and spies can be. If you're truly innocent, I hope you can forgive me this precaution. While you're away, Keston will investigate the night's events and learn who in Restov is working for Patox. But you should know that it isn't just Patox we need to worry about. The Royal House of Sertova may also interfere in our plans. I've managed to keep this affair. Καλά, δεν έχει auto save, auto quick save. By my estimations, you have no more than 3 months. After that, any feats you accomplish will be pointless. And now, farewell. This battle was but the first ordeal along your path, and you overcame it as true champions of Restov. Surviving a terrible night, our small team set off to brave our fate. Beware, Stolen Lands. Heroes are on the way. Okay. Και κάπου εδώ, μάλλον θα το κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε ή μου κρατήσατε. Ενδιαφέρον ο χαρακτήρας. Κόβει. Πιστεύω μπορεί να το συνεχίσω έτσι με γιατί όχι, ήταν καλή φάση. Καλή φασούλα του. Ίσως να ξαναπαίξω το tutorial για να πάρω Valerie Amiri. Βέβαια μετά δεν θα έχουμε spellcasters, αλλά νομίζω με δύο slots, ένας healer και ένας μάγος, κάτι μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Μέχρι τότε, σας φιλώ, καλό σας βράδυ. Και στο επανειδήν. Γεια σας.